προς απαλλαγή λοιπόν, καθώς και πάντων των άλλων αμφιβαλλόντων εκ του μεγάλου τούτου καρπού της ψυχής, δεν έχω άλλον πλέον κατάλληλον τρόπο θεραπείας να σας προσφέρω. Όσον ο Θεός με αξίωσε από τον τρόπο εκείνων, τον οποίον και οι Άγιοι Θεοφώτιμοι Πατέρες στηριζομένοι επί την ακίνητο πέντα της Αγίας Γραφής διδάσκουν περί της πανιέρου τάθης προσευχής, η οποία εκτελείται εν την καρδία δια του νοός. Αλλά και εσείς οι ίδιοι, αφού ήδη είτε καθαρός και υποπτικός στην πάσα αλήθεια της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων με την βοήθεια της Χάριτος του Θεού, η οποία ήγγισε τα ψυχάς ημών, θέλετε θεραπευτεί εκ της πνευματικής σας παθήσεως, θέλετε προσφέρει το Θεό την ειλικρινή μετάνοια ημών δια την πλάνη ταύτην και θέλετε αξιωθεί του ελόγου σου και της τελείας συγχωρήσεως της αμαρτίας σας. Εν το δευτέρω κεφαλαίο ο γέρον Παΐσιος εξηγεί πόθεν έχει την αρχή την νοερά προσευχή του Ιησού και ποιας μαρτυρίας εκ της Αγίας Γραφής παρουσιάζουν δι' αυτή οι Θεοφόροι Πατέρες. Ας γίνει ότι κατά τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων υπάρχουν δύο νοερέ προσευχή, η μία για τους νεοφύτους η οποία αντιστοιχεί προς την ενεργουμένη, η δε άλλη προς τους τελειοποιημένους η οποία αντιστοιχεί προς την θεωρητική. Η πρώτη αποτελεί την αρχή, η άλλη το τέλος, καθότι η ενεργουμένη αποτελεί την άνοδο προς την θεωρητική. Πρέπει επίσης να γίνει γνωστό ότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο Σιναίτη υπάρχουν 8 πρώτε θεωρίε, τα οποία ούτως κατά τον εξής τρόπο να απαριθμεί. Εμείς αριθμούμε τα πρώτα θεωρίες. Η πρώτη είναι ο Θεός, η αόρατος, η άναρχος, η μη δημιουργηθεί σε αιτία πάντων, η τριαδική ενότηση, η υπερβατική θεότηση, η δευτέρα είναι των νοερών δυνάμεων τάξης και δομή, η τρίτη είναι των όντων σύνθεσης, η τέταρτη είναι η ορατή συγκατάβαση του λόγου, η πέμπτη είναι η παγκόσμιος ανάστασης, η έκτη είναι η φοβερά δευτέρα παρουσία του Χριστού, η εβδόμη είναι η αιώνια τιμωρία και η οβδόη είναι η βασιλεία των ουρανών, η ατελέφθη. Θα προσπαθήσω τώρα κατά την δύναμη του αδυνάτου μου να εξηγήσω μέχρι ποιο ορίο οφείλουμε να εννοούμε την κατά αυτήν άθληση και θεωρία. Ας γίνει γνωστό, μιλώ δε προς τους ομοίους μου, απλούς μοναχούς, ότι όλος ο μοναχικός άνθρωπος για του οποίου ή οσδήποτε με τη βοήθεια του Θεού αφλείται στην αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, εις την πραότητα, στην ταπεινοφροσύνη, την υπομονή και τα σλιπά στιγμή πατερικά εντολάς, εις τελείαν κατά Θεόν υπαθμοήν ψυχήτε και σώματι, εις την νηστεία, εις την αγρυπνία, εις τα δάκρυα, στα γονοκλησίας και λοιπούς κόμους του σώματος, εις την ολοπρόθυμον εκτέλεση του εκκλησιαστικού και του εντοκελίου κανόνας, εις την ωραία μυστική άρτηση της προσευχής των θρήνων και στους περιθανάτου λογισμούς, όλος ο άνθρωπος ούτως εφόσον ο νους κατευθύνεται δια του ανθρώπου αυτεξουσίου και της αυτοκυριαρχίας του, όπως είναι γνωστό, ονομάζεται άθληση. Ουδέποτε δεν ονομάζεται ούτως θεωρία. Εάν όμως συμβαίνει ενίοτε η νοερά άθληση της προσευχής να ονομάζεται στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων τη θεωρία, τούτο συμβαίνει μόνο κατά την απλή έκφραση, διότι και ο νους, ο οποίος είναι ο φραγμός της ψυχής, ονομάζεται σχετικώς όρασης θεωρία. Όταν όμως με τη βοήθεια του Θεού δια της Οσάνω Αθλήσεως η Δία Βίδια της Βαθιά της Ταπεινοφροσύνης ο άνθρωπος καθαρίζει την ψυχή αυτού και την καρδία του πάση και είδους των ψυχικών και σωματικών παθών, τότε η χάρη του Θεού η μύτη λογισμών, αφού λάβει τον καθαρθέντα υπ' αυτής ταύτης νου, όπως η μύτη λαμβάνει διαχειρός των ύπιων και αναβάζει αυτό ως επιβαθμίδων, εις την αναφερθεί σαν ανωτέρω πνευματική θεωρία ή όραση, αποκαλύπτει στο νου κατά το μέτρο της καθάρσεως του ανέχαστα και ασύλληπτα δια το νου θεία μυστήρια. Τούτο δε είναι δίκαιο να ονομάζεται πνευματική θεωρία. Είναι καθ' αυτή κυρίως θεωρητική, κατά τον Άγιο Νησάρ, η οπτική και πνευματική προσευχή. Εξ αυτής και το δέος και το όραμα. Αλλά είναι αδύνατο να εισέλθει κανείς στην θεωρία ατάφτην δια του αυτοξησίου αθλήματος, εάν δεν τον επισκεφτεί προηγουμένως ο Θεός, δεν τον εισαγάγει εις αυτήν δια της ιδίας του χάριτος. Εάν όμως και τολμήσει κάποιος να ανέλθει εις αυτήν την ταύτην θεωρία μακρά του Θείου Φωτός της Χάριτος του Θεού, τότε ότι ούτως κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Σιναίτας γνωρίζει ότι φαντάζεται ονειροπολήματα και δεν θεωρεί οράται δελεαζόμενος υπό το πνεύμα του της πλάνης.